Μάικο Βάνεν, καλώς ήρθατε φίλοι μου σε ένα ακόμα vlog. Αυτή τη φορά ένα Q&A, δηλαδή ερωτήσεις και απαντήσεις που σχετίζονται με τον καθηγητή, τον John Ronald Royal Tolkien. Βέβαια, αυτό το βίντεο ήταν να γίνει για τους 3.500. Ωστόσο, τώρα έχουμε φτάσει σχεδόν τους 4.500. Ήταν καλοκαίρι, είχα διακοπές, είχα κατασκηνώσεις, είχα πολλές άλλες υποχρεώσεις και δυστυχώς δεν πρόλαβα να το γυρίσω. Ωστόσο, ποτέ δεν είναι αργά. Και όπως λέει και ο Γκάνταλφ, A wizard is never late, nor is he early. He arrives precisely when he means to. Γι' αυτό λοιπόν ήρθε η ώρα για αυτό το βίντεο. Για το βίντεο αυτό σας είχα ζητήσει να μου γράψετε σε μια ειδική φόρμα ερωτήσεις που σχετίζονται με τον Tolkien, το έργο του και το κανάλι αυτό. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με τις ερωτήσεις. Τον Tolkien τον ανακάλυψα στο δημοτικό. Ή τρίτη ή τετάρτη πρέπει να ήμουν. Όταν, ή Χριστούγεννα ή Πάσχα, δεν θυμάμαι ακριβώς, είχαμε πάει στη γιαγιά μου, ο θείος μου έβλεπε την πρώτη ταινία του Άρχοντα, τη συντροφιά του δαχτυλιδιού, και θυμάμαι να μπαίνω στο δωμάτιό του και να βλέπω κι εγώ τα πρώτα πλάνα με το Σάιρ, με τα Χόμπιτ, με το πάρτι του Μπίλμπο, και θυμάμαι να μου έχει μείνει χαρακτηριστικά, γιατί είχα τρομάξει πολύ, τη σκηνή που τον Άσγουλ ψάχνει τον Φρόντο και τα άλλα Χόμπιτ σε έναν δρόμο και έχουν κρυφτεί αυτοί κάτω από έναν κορμό. Θυμάμαι επίσης ότι το Χόμπιτ το είχα διαβάσει αρκετά μικρός, νομίζω 5η Δημοτικού, μου το είχε φέρει η αδερφή μου από την δανειστική βιβλιοθήκη του Δήμου. Το είχα διαβάσει, αλλά αν και είχα δει τις ταινίες, έπαιζα τα παιχνίδια στρατηγικής όπως το Battle of Middle-earth και άλλα παιχνίδια που είχαν κυκλοφορήσει τότε σχετικά με τον Άρχοντα. Δεν είχα κάνει τη σύνδεση ότι το Hobbit που το είχε γράψει ο Tolkien σχετίζονταν άμεσα με τον Άρχοντα των Τριχλιδιών που είχε και πάλι γράψει ο Tolkien και είχε σκηνοθετήσει ο Peter Jackson. Το έργο του Tolkien είναι πραγματικά τεράστιο και έχω συνδεθεί μαζί του από τα παιδικά μου κιόλας χρόνια. Σίγουρα με έχει εμπνεύσει σε πάρα πολλά σημεία της ζωής μου και οι χαρακτήρες του και οι ιστορίες του και τα διάφορα νοήματα με τα οποία είναι πλούσιο το έργο του. Τώρα, πώς μου φαίνεται το γεγονός ότι δημιούργησε μια γλώσσα για τις ανάγκες μιας ιστορίας? Εδώ πρώτα απ' όλα να κάνουμε μια επισήμανση, μια διευκρίνηση, ότι τις ιστορίες ο Tolkien τις έφτιαξε για να επενδύσει τις γλώσσες που πρώτα δημιούργησε. Και δεν έχει φτιάξει απλώς μια διάλεκτο, αλλά έχει φτιάξει αρκετές γλώσσες και αρκετά αλφάβητα, θα λέγαμε, αρκετές γραφές, τόσο για τα ξωτικά, για τους νάνους, για την Μόρντορ. Έχει γράψει γλώσσες όπως την Κουένια και τη Σίνταριν, που είναι οι γλώσσες των ξωτικών. Έχει γράψει γλώσσες όπως τη μαύρη γλώσσα της, έχει δημιουργήσει μάλλον γλώσσες όπως την μαύρη γλώσσα της Μόρντορ ή την γλώσσα των νάνων. Και έχει γράψει και έχει δημιουργήσει και πολλά αλφάβητα όπως την Τέγβα, που είναι μια από τις γραφές των ξωτικών, ή τα ρουνικά των Άνων, εμπνευσμένα βέβαια από τα ρουνικά των Βίκινγκς και των άλλων σκανδιναβικών και γερμανικών λαών. Το αγαπημένο μου βιβλίο του Tolkien είναι το Hobbit. Ίσως γιατί το διάβασα μικρός και ήταν το πρώτο βιβλίο που διάβασα. Μάλλον γι' αυτό. Ωστόσο, μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί ίσως έχει μια αρχή, μέση και τέλος, έχει μια συνέχεια. Είναι αυτό που πάντα με ενθουσίαζε. Ένας ήρωας που φεύγει να πολεμήσει έναν δράκο, να βρει έναν θησαυρό. Και φυσικά έχει πολύ όμορφα νοήματα. Και με τη συντροφιά του Thorin και με τον Gandalf και ο πρωταγωνιστής του, ο Bilbo. Τώρα, ποιος είναι ο αγαπημένος μου χαρακτήρας? Αυτή είναι μια δύσκολη ερώτηση. Ο Tolkien έχει καταφέρει να γράψει πάρα πολλούς ενδιαφέροντες χαρακτήρες σε όλα του τα βιβλία, τόσο στο Silmarillion, όσο και στον Άρχοντα και στο Hobbit. Νομίζω όμως ότι ο αγαπημένος μου χαρακτήρας, τόσο στα βιβλία όσο και στις ταινίες, είναι ο Samwise Gamgee, ο κυπουρός, παύλα bodyguard, πάντα παύλα σώματοφύλακας του Φρόντο, ίσως γιατί είναι ένα απλό χωριατόπεδο, που αυτό που αγαπάει πάρα πολύ είναι να προσέχει τα λουλούδια και τον κήπο του και τα λαχανικά του, αγαπάει τη Ρόζι Κότον και αγαπάει πάρα πολύ και τον αφέντη του, τον Φρόντο, και τα παρατάει όλα για να τον ακολουθήσει ως το βουνό του χαμού, θυσιάζεται γι' αυτόν, κάνει τα πάντα γι' αυτόν, στο τέλος κουβαλάει τον ίδιο τον Φρόντο ως το βουνό του χαμού
και δείχνει αυτή την υπέροχη αγάπη, την υπέροχη φιλία που έχει προς τον κύριό του, προς τον αφέντη του, τον Φρόντο. Και νομίζω ότι είναι το ιδανικό της φιλίας ενσαρκωμένο στο έργο του Tolkien. Όσον αφορά στα βιβλία, η σειρά νομίζω ότι είναι μία. Μπορείς να ξεκινήσεις με το Hobbit, στη συνέχεια να διαβάσεις τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και στη συνέχεια πιστεύω πρέπει να διαβάσεις το Silmarillion, καθότι είναι πιο δύσκολο, είναι πιο, έχει περισσότερες πληροφορίες και πιο λεπτομεριακό, επομένως πιστεύω ότι είναι πιο εύκολο να ξεκινήσεις με το Hobbit και τον Άρχοντα, που είναι μια μικρή ιστορία, μικρή τρόπος του λέγει, μικρή, ωστόσο είναι μια πιο... Είναι μια αυτοτελής ιστορία με συγκεκριμένους χαρακτήρες και συγκεκριμένη πλοκή και στη συνέχεια να περάσεις στο Silmarillion και άμα θες και περισσότερες πληροφορίες να διαβάσεις τις ατέλειωτες ιστορίες, να διαβάσεις τα τρία αυτοτελή βιβλία που εξέδωσε ο Christopher Tolkien, ο γιος του Tolkien, που αφορούν τον Μπέριν και τη Λούθιεν, τα παιδιά του Χούριν και την πτώση της Γκοντόλιν. Τώρα, όσον αφορά τις ταινίες, η σειρά είναι πιστεύω πρώτα να δεις το Hobbit και μετά να δεις την τριλογία του Άρχοντα. Αν και θα φανεί σε πολλούς, ιδίως σε νεότερους που δεν έχουν ξαναδεί τον Άρχοντα, θα τους φανεί περίεργο η διαφορά στη τεχνολογία, καθότι γυρίστηκαν 10 χρόνια μετά οι ταινίες του Hobbit. Ωστόσο, πιστεύω ότι πρέπει να το πάει με βάση την ιστορία και έτσι να δει πρώτα το Hobbit και στη συνέχεια να δει τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Από όλα τα βιβλία του Tolkien, την αγαπημένη μου σκηνή. Είναι μια δύσκολη ερώτηση, όπως νομίζω ότι και όλες οι ερωτήσεις που αφορούν αγαπημένος ήρωας, αγαπημένο βιβλίο, αγαπημένος χαρακτήρας. Έτσι και η αγαπημένη σκηνή είναι μια δύσκολη ερώτηση, γιατί τα πάντα στο έργο του Tolkien νομίζω ότι είναι αγαπημένα. Ωστόσο, νομίζω θα διαλέξω μια σκηνή από την ιστορία του Μπέριν και της Λούθιεν. Ίσως όχι το μυρολόι της Λούθιεν μπροστά στον Μάντος, αλλά μια σκηνή πιο πριν, όπου γυρνάει ο Μπέρεν στον Θίγκολ, στον πατέρα της Λούθιεν, και του λέει «Κοίταξε, το Σίλμαριλ που μου είπες να σου φέρω, το έχω στο χέρι μου. Δυστυχώς όμως δεν έχω το χέρι μου». Και του δείχνει το χέρι του που ήταν κομμένο χωρίς τη γροθιά του, μιας και το είχε φάει ο Καράνθυρ, ο λύκος του Μόργκοθ. Ο Tolkien μεγάλωσε σε ένα ρωμαϊκοκαθολικό περιβάλλον, καθότι η μητέρα του ήταν αρκετά πιστή. Βέβαια, έμεινε σε πολύ μικρή ηλικία ορφανός, πρώτα από πατέρα και ύστερα από μητέρα, και έτσι την ανατροφή τη δική του και του αδερφού του την ανέλαβε ένας ρωμαϊκοκαθολικός ιερέας. Ήταν αρκετά πιστός, πήγαινε συχνά στις ακολουθίες. Μάλιστα, έχει πολύ ενδιαφέρον όταν κάποια στιγμή η Σύνοδος του Βατικανού αποφάσισε την απαγγελία των ύμνων στη γλώσσα του κάθε λαού και όχι στα λατινικά. Ο Tolkien είχε αντιδράσει και όταν πήγαινε στην εκκλησία, ενώ όλοι οι υπόλοιποι ψέλαν στα αγγλικά, ο ίδιος απήγγειλε τους ύμνους στα λατινικά ως αντίδραση. Η χριστιανική του πίστη φαίνεται σε όλα του τα έργα, καθότι υπάρχουν εικόνες και στερεότυπα χριστιανικά, όπως για παράδειγμα ο Φρόντο, ο Γκάνταλφ και ο Άραγκον, παίρνουν μεσιανικά στοιχεία του Χριστού. Ο Φρόντο που κουβαλάει, ας πούμε, το δαχτυλίδι όπως ο Χριστός κουβάλισε στο Σταυρό ως τον Γολγοθά, έτσι και αυτός στο βουνό του Χαμού για να σώσει την ανθρωπότητα. Ο Άραγκον είναι ο χαμένος βασιλιάς ο οποίος επιστρέφει, ο Μεσσίας που περιμένουν όλοι. Και ο Γκάνταλφ ο οποίος πεθαίνει, θυσιάζεται για χάρη της συντροφιάς και ανασταίνεται ως Γκάνταλφ ο Λευκός, όπως και ο Χριστός σταυρώθηκε για την ανθρωπότητα και αναστήθηκε μετά για χάρη της. Τώρα, άλλες θρησκείες που έχουν επηρεάσει το έργο του Tolkien προφανώς και είναι όλες οι μυθολογίες των λαών και της Βορείου Ευρώπης, των Σκανδιναβών, των Γερμανικών φύλων, όσο και των λαών της Μέσης Ανατολής και της Μεσογείου, η Αρχαιοελληνική μυθολογία, η Αιγυπτιακή μυθολογία, η Βαβυλώνια μυθολογία και οι υπόλοιποι λαοί της Μεσοποταμίας και έχει πάρει στοιχεία από όλες αυτές τις θρησκείες και τις μυθολογίες. Ο Tolkien ξεκίνησε πολύ νωρίς, ήδη από τα μαθητικά του χρόνια ξεκίνησε να δημιουργεί τις πρώτες γλώσσες, ωστόσο νομίζω ότι το πρώτο του έργο
το ξεκίνησε όταν επέστρεψε άρρωστος από το μέτωπο, από το δυτικό μέτωπο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου στην Αγγλία, σε ένα νοσοκομείο. Και εκεί εμπνεύστηκε, νομίζω, πρώτη φορά το Μπέρεν και Λούθιεν, βλέποντας την γυναίκα του, την Ίντιθ, μέσα σε ένα δάσος, να χορεύει και να τραγουδά. Ο Τόλκιν, τελειώνοντας το σχολείο, σπούδασε φιλολογία, αρχικά κλασική, και στη συνέχεια ασχολήθηκε με τις γλώσσες της Βορείου Ευρώπης, αρχαίες γερμανικές και σκανδιναβικές γλώσσες, και στη συνέχεια εξελίχθηκε και έφτασε ως τη θέση του καθηγητή της γλωσσολογίας, και ουσιαστικά αυτό ήταν το επάγγελμά του. Το να γράφει βιβλία που αφορούν τη Μέση Γη, τον Άρχοντα, το Χόμπιτ και όλα αυτά, ήταν απλώς το χόμπι του. Ο ίδιος ο Τόλκιν εξέδωσε δύο μόνο βιβλία που αφορούν τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και τη Μέση Γη. Το Χόμπιτ το 1937 και την τριλογία του Άρχοντα από το 1953 έως το 1956. Ωστόσο, σχεδίαζε να εκδώσει και άλλα βιβλία. Ένα τεράστιο έργο ήταν το Σιλμαρίλιον, το οποίο όμως δεν πρόλαβε να το εκδώσει. Υπάρχουν βέβαια αρκετά βιβλία τα οποία εξέδωσε ο γιος του, ο Κρίστοφερ, ο οποίος βρήκε τις σημειώσεις του πατέρα του, τις επιμελήθηκε και σταδιακά τις εξέδωσε. Αρχικά το Σιλμαρίλιον, στη συνέχεια τις Ατέλειωτες Ιστορίες, τα παιδιά του Χούριν, τον Μπέριν και Λούθιεν, και τελευταίο βιβλίο λίγο πριν πεθάνει ήταν η πτώση της Γκοντόλιν. Σίγουρα υπάρχουν αρκετές ακόμα σημειώσεις του καθηγητή, οι οποίες μπορούν στη συνέχεια από άλλους καθηγητές και σχετικούς με το αντικείμενο, με τον κόσμο του Τόλκιν, στη συνέχεια ελπίζουμε να τις βγάλουν σε βιβλία. Υπάρχει βέβαια και ένα τεράστιο έργο ακαδημαϊκό του Τόλκιν, το οποίο δεν αφορά βέβαια τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και την Μέση Γη. Μερικά από αυτά είναι η πτώση του βασιλιά Αρθούρου, ο θρύλος του Ζίγκουρτ και της Γκούντρουν, με τελευταίο το Beowulf, το οποίο εκδόθηκε πρόσφατα και στα ελληνικά. Όταν θα βλέπετε αυτό το βίντεο, θα απομένουν γύρω στις 10 μέρες για να κυκλοφορήσει το πρώτο επεισόδιο της νέας σειράς του Amazon, The Lord of the Rings, The Rings of Power, τα δαχτυλίδια της δύναμης. Από τα λίγα που έχω δει σε trailers, posters, σε κάποιες συνεντεύξεις των ηθοποιών, της παραγωγής και των σκηνοθετών, μπορώ να πω ότι υπάρχουν πράγματα που μου αρέσουν, που δείχνω να μου αρέσουν, αλλά και στοιχεία που με προβληματίζουν για το πώς θα εξελιχθεί η σειρά. Βέβαια, είμαι από τους ανθρώπους που δεν κρίνω ποτέ από το trailer και περιμένω να δω όντως το περιεχόμενο της σειράς, να δω τα πρώτα επεισόδια και στη συνέχεια να εκφέρω γνώμη. Αυτά τα στοιχεία που μέχρι τώρα με έχουν εντυπωσιάσει είναι τα γραφικά, είναι ο ρεαλισμός, ιδίως τα orc, και η μουσική που εμπιστεύομαι, γιατί θα γράψει πρώτα απ' όλα το θέμα ο Howard Shore και τη μουσική της σειράς θα επιμεληθεί ο B.R. McCreary, που είναι ένας από τους αγαπημένους μου συνθέτες. Όσον αφορά τη μουσική που ακούγεται στα έργα του Tolkien που διαβάζω στο κανάλι μου, στο Hobbit, στο Silmarillion και στον Άρχοντα, δεν τη γράφω μόνος μου, γιατί προφανώς δεν ξέρω να γράφω μουσική. Τα intro, δηλαδή τους τίτλους αρχής, τους έχει γράψει ο φίλος μου ο Παναγιώτης ο Καλλιωτάκης, στο ένα συμμετέχει και ο ξάδερφός μου η Ιακίμ Χατζηδήμου. Link για τα δικά τους κανάλια μπορείτε να βρείτε στην περιγραφή, ενώ η μουσική που ακούγεται καθ' όλη τη διάρκεια που διαβάζω είναι η μουσική των ταινιών του Peter Jackson, τις δύο τριλογίες του Hobbit και του Άρχοντα, η μουσική από το παιχνίδι Lord of the Rings Online και η μουσική από το παιχνίδι The Battle for Middle-earth. Ολοκληρώνοντας τις ερωτήσεις, δεν γινόταν σε αυτό το βίντεο να μην έχουμε και ένα giveaway, το οποίο προφανώς και ξέρετε, γιατί το διαβάσετε στον τίτλο του βίντεο και στο thumbnail. Επέλεξα ως δώρο για έναν τυχερό, που θα πούμε τους τρόπους συμμετοχής στην κλήρωση σε λίγο, να δώσω κάτι το οποίο σχετίζεται τόσο με τον καθηγητή, όσο και με το γενικότερο περιεχόμενο του καναλιού, δηλαδή με την ποίηση. Μια μικρή συλλογή με ποίηματα του καθηγητή. Για να συμμετέχετε στην κλήρωση που θα γίνει σε μια εβδομάδα από τώρα και ο νικητής θα ανακοινωθεί σε shorts στο κανάλι μου στο YouTube, στην κοινότητα του καναλιού μου και με προσωπικό μήνυμα, θέλω να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι, να κάνετε like και να γράψετε σε σχόλιο
την αγαπημένη σας φράση ατάκα από το έργο του καθηγητή, τον Άρχοντα, το Χόμπιτ ή από οποιοδήποτε άλλο έργο. Και επίσης να σημειώσετε το όνομά σας στο Facebook ή το email σας για να μπορέσω να σας βρω και να επικοινωνήσουμε σε περίπτωση που κερδίσετε για τον τρόπο αποστολής του δώρου. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο και ως την επόμενη φορά, να μάριε!